να μου πείτε πώ είδατε αυτόν τον ανασχηματισμό. Γιατί η κυβέρνηση δίνει το μήνυμα ότι είναι ένα ανασχηματισμό απάντηση στα ζητήματα τη καθημερινότητα. Το κουκουέ τι λέει. Ε, ο λόγο μα λέει κάτι ωραίο. Λέει ότι η γάτα και αν λευρωθεί, ο ποντικό την ξέρει. Α, καλώ ξεκίνησα με εσά. Ε, αυτό μου το είπε ο σύντροφό μου σήμερα το πρωί και νομίζω ότι πολύ εύστοχο αυτό. Ναι. Τι Σχετικά με τον ανασχηματισμό που ακολούθησε. Ε, για μα είναι ξεκάθαρο ότι. Τα προβλή... Το μήνυμα που έδωσε, που έστειλε ο ελληνικό λαό με τι ευρωεκλογέ, φαίνεται ότι το ερμήνευσε λάθο η κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Καλά πήγατε ε, ε στις ε, ευρωεκλογέ. Ναι, το κάπα κάπα και Των καλά. Πήρε. Και η καταβαράθρωση τη Δημοκρατία δεν, δεν έστειλε μήνυμα να τρέξουν πιο γρήγορα οι αντιδραστικέ πολιτικέ Η ε, ε, καταβαράθρωση ε, τώρα με double score από το δεύτερο. Ε, πήραν ένα ε, μήνυμα εδώ και η καταβαράθρωση. Χάθηκαν πάρα πολλέ ψήφοι. <σταστασταστασταστα> εκφράστηκε δυσαρέσκεια. <σταστασταστα> <στασταστα> <στασταστα> ε, πολλά μπορούμε να πούμε και για την εποχή, αλλά σίγουρα εκφράστηκε δυσαρέσκεια προ τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια το τελευταίο πράγμα που ήθελε να ε, που σήμαινε αυτή η ψήφο είναι ε, συνεχίστε στον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό λοιπόν ο ανασχηματισμό δεν υπόσχεται κάτι διαφορετικό παρά επιτάχυνση των πολιτικών που ήδη έχουν τρέξει και έχουν προγραμματιστεί να τρέξουν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης με ορίζοντα το 25 και τα προαπαιτούμενα που το συνοδεύουν, άρα πρέπει να τρέξουν αυτά. Περιμένουν ζεστό χρήμα οι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα. Πρέπει να θωρακιστεί το σύστημα απέναντι σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση. Υπάρχει πόλεμος ετοιμάζονται για πολε... είναι σε πολεμικές προετοιμασίες, άρα όλα αυτά δεν προμεινούν τίποτα καλό για, τους, για το λαό μας και γι' αυτό... Ε, αυτός ο ανασχηματισμό αυ... δείχνει απλά ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Έχει βάλει στελέχη τα οποία είναι έμπειρα στο να ασκούν και να εφαρμόζουν αντιλαϊκέ πολιτικέ, δοκιμασμένα στελέχη, για να μην έχει εκπλήξει. Mm. Ε, άρα λοιπόν, εμεί εκτιμάμε ότι ο λαό πρέπει να είναι έτοιμο να συμπορεθεί, να συστρατευτεί μαζί μα, να συσπηρωθεί γύρω μα για να υψώσουμε ένα ε, λοιπόν, τείχος, Να πάρω τα... Θα ήθελα να σα ρωτήσω αυτή η συζήτηση που ανοίγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Πώ σα βρίσκει. <laughs> <laughs> Ότι δεν ζηλεύετε, μάλλον δεν ξέρω. Αλλά πώ σα βρίσκει, δηλαδή ναι, θα αφορά κόσμο, ο οποίο να σκέφτεται και κουκουέ, μπορεί να έχει ψηφίσει ήδη κουκουέ. Ναι, ναι. Και δεν είναι μακρινέ οι δεξαμενέ σε ένα πιο χαλαρό ακροατήριο. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω και ε, πραγματικά παρακολουθούμε πολύ στενά τι ε, διεργασίε. Δεν σα είναι αδιάφορε, λοιπόν. Ε, αδιάφορε όχι, αλλά δεν μα αφορούν άμεσα. Και τι ναι. θέλω να πω. Τα αποτελέσματα σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή. και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση. έδειξαν ε, ότι υπάρχει δυσκολία πια, σοβαρή δυσκολία να. Ε, η σοσιαλδημοκρατία η ή αυτό που λένε και οι αριστερέ δυνάμει να ενσωματώνουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου και να αποτελούν αξιόπιστη εναλλακτική στα πλαίσια του συστήματο, δηλαδή να εγκλωβίζεται ο κόσμο. Ε, πίσω από αριστερά συνθήματα να αναγκάζεται να ακολουθεί, να υφίσταται δεξιέ πολιτικέ. Αυτή η ικανότητα του συστήματο φαίνεται να υποχωρεί και να έχει δεχτεί πλήγματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα καθημά, αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει και πριν τι εκλογέ. Οι εργασίε είναι έντονε και στα δύο κόμματα. Τώρα έχουν περάσει σε μια άλλη φάση. Ε, Εμεί λοιπόν λέμε ότι. Πραγματι... Και δεν είναι και τυχαίο το, το λέγαμε ότι και τα δύο κόμματα αυτά έχουν αποτελέσει τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Έχουν αποτελέσει δεκανίκη στη, στη διακυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Τη βοήθησαν με την ανοχή του και με τον τρόπο που αντιπολιτεύτηκαν να, να περάσει και να εφαρμόσει τι πολιτικέ τι οποίε για τις οποίες διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος και τις οποίες υφίσταται τώρα αυτό που λέμε η ακρίβεια, η ένταση η μεγαλύτερη εμπλοκή στους πολέμους η στεγαστική κρίση που αναφέρθηκε πριν οι η, η, η άθλιες εργασιακέ σχέσεις όλα αυτά τα πράγματα στηρίχθηκαν από τα δύο κόμματα το, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Αυτό λοιπόν σήμερα βλέπουμε ότι περνάει σε μια άλλη φάση αυτή η στρατηγική σύμπλευση που εμείς είχαμε εντοπίσει και από, από αρκετό και, καιρό τώρα, ακόμα και πριν από τις προηγούμενες εκλογές εθνικές. Αυτή η σύμπλευση, λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι ε, προσπαθούν να βρεθεί τρόπος να εκφραστεί και ε, στα επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικό. Εσείς θα το... μπαίνατε ποτέ σε μια τέτοια συζήτηση ας το υποόρους, υπουποθέσεις, Μα... υποσυνθήκες... Είμαστε και... απέναντι στην πολιτική Μα, της Δημοκρατίας. Ε, θεωρούμε ότι αυτά τα κόμματα... Ε, είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι έχουν αποτελέσει δικανίκη αυτή τη πολιτική. Και είναι εχθρικά απέναντι στο. Έχουν κυβερνήσει ό, ό, και τα δύο, με διάφορου σχηματισμού τα προηγούμενα χρόνια και έχουν εφαρμόσει και μνημόνια και αντιλαϊκές πολιτικέ, έχουν συμβάλει στο να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Άρα, προφανώ, δεν μπαίνει καμία ζήτηση, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τρόπο να, να. Δεν υπάρχει περίπτωση εμεί να στηρίξουμε ποτέ μια τέτοια Μάλιστα. πολιτική. Λοιπόν. Θα, θα είμαστε απέναντί του και ζητάμε. Αυτό που καλούμε τον κόσμο να κάνει είναι να μην έχει πια αυταπάτε, δεν έχει τίποτα να δώσει η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία ούτε εδώ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλε χώρε και να συστρατευτεί Γύρω μα, κοντά μα, για να φτιάξουμε ένα συμπαγέ μέτωπο απέναντι σε αυτέ τι λοιπόν, προτάσει. Εσεί θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση αν η προτάση του ΚΚΟΕ είναι υλοποιήσιμη άμεσα. Όχι, άμεσα. άμεσα. Εμεί λέμε το εξή, ότι δεν μπορεί να, να είναι κερδισμένο και το κεφάλαιο και ο λαό. Είναι ξεκάθαρο ότι για να κερδίσει ο λαό πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Άρα, αυτή η κουβέντα τη κοστολόγηση ε, δεν μα αφορά με ακριβώ αυτή την έννοια. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα ε, κοστολογούν με βάση το να μην έχει απώλειες στο κεφάλαιο, δηλαδή ε, να μην αλλάξει αναλογία 95 προς 5 που είναι οι φόροι από το λαό και οι φόροι από, από τα νοικοκύρια και οι φόροι από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν από το πλεόνασμα αυτό, τα ματωμένα πλεονάσματα, με το μάτι στην κερδοφορία των ομίλων και στις, στους πολεμικούς εξοπλισμούς, ε, Πρέπει να κρατηθεί αυτή η ισορροπία και από εκεί να βγουν τα οποιαδήποτε μέτρα. Με αυτού του είδου στην κοστολόγηση, λοιπόν, εμεί είμαστε αντίθετοι και λέμε ότι λεφτά υπάρχουν γιατί παράγεται ο πλούτο από του εργαζόμενου. Αυτό ο πλούτο δεν επιστρέφει σε αυτού, και προκειμένου να επιστρέψει σε αυτού, πρέπει να αλλάξει όλη η λογική διαχείριση αυτού του συστήματο.